Έχω έρθει εδώ σε ένα πάρκο. Είναι πρωί. Να κάνω λίγα steps στη φύση. Καλό είναι να σε βαρέσει ο ήλιος το πρωί, αφού είμαστε και fitness κανάλι. Να δώσουμε κάποια συμβουλή. Εκεί γυρνάμε ένα TikTok, αν πάνε όλα καλά. Ήθελα να σας πω ότι χάθηκα, ναι, λείπω καιρό από το YouTube. Παρ' όλα αυτά, όσο καιρό έλειπα, έκανα κάποια πράγματα που ήθελα. Ξεκίνησα CrossFit. Προφανώς κάνω πλάκα, αν το πίστεψες. Τι κάνεις εδώ, είσαι περίεργος. Αντί για πανελλήνιες, αποφάσισα να δώσω κατακτήριες στο ΤΕΦΑ, στην Αθλητική Ακαδημία. Νομίζω πέρασα, που αυτό είναι καλό. Προσπαθώ να κάνω μια νέα αρχή σε κάποια πράγματα στη ζωή μου. Πολλοί μου λέγανε, είδα θες το ΤΕΦΑ, δεν σε βοηθάει, θα μάθεις παραδοσιακούς χορούς, θα μάθεις πράγματα που δεν ισχύουν, που μπορεί να ισχύει σε ένα βαθμό. Εντάξει, ας πούμε τώρα στα μαθήματα που έδωσα για κατακτήριες, γιατί ήμουν αυτή την εικόνα έχω από το ΤΕΦΑ, είχε τρία μαθήματα, εντάξει. Το πρώτο ήταν ψυχολογία, που είχε πολύ πρακτική σημασία από σήμερα κιόλας, αν το διαβάσεις, την προπόνηση με βάρη. Βέβαια, σε όλα μπορεί να δεις πρακτική σημασία, αν θέλεις. Δηλαδή, ακόμα κι αν σπουδάζεις γεωπονικό, μπορεί να μαθαίνεις για το πώς μεγαλώνουν τα δέντρα, και εσύ στο μυαλό σου να σκέφτεσαι το progression overload, και ότι θέλει υπομονή. Ότι το να χτίσει με κοιμάζω θέλει υπομονή. Αλλά εκεί έχει κάποια πρακτικά πράγματα που όντως φάνονταν χρήσιμα. Μετά έδωσα βιοχημεία, στην οποία βιοχημεία και αυτό έχει λίγο ενδιαφέρον, γιατί περιέγραφε τη μυϊκή συστολή από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή από όταν. Τώρα το πω λίγο έτσι γρήγορα. Βασικά δεν ξέρω, δεν είναι ενδιαφέρον για το βίντεο, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, θα το πω λίγο έτσι. Ο νοτιός μυλαιός λαμβάνει σήμα από τα αισθητήρια όργανα και στέλνει σήμα πίσω για μυϊκή συστολή. Αυτή είναι η ακούσια κίνηση. Τέλος πάντων. Και μετά το πήγαινε και. Πώς γίνεται η μετάδοση μες στα νεύρα λόγω της διαβάθμισης νατρίου καλίου, κάποιες πρωτεΐνες που είναι αντλίες και περνάνε την κυτροπλασματική μεμβράνη, στέλνουν αλλού νάτρια και λουκάλια από ό,τι πρέπει, ιόντα. Αλλά αυτό εντάξει δεν ακούγεται πολύ ενδιαφέρον όντως, αλλά μετά περιέγραφε ότι ο μυς έχει μέσα νήματα, παχιά και λεπτά και πώς η κατεύθυνση αυτονών παίζουν ρόλο και στη μυϊκή συστολή ή έκταση. Είχε κάπως ενδιαφέρον, αλλά δεν είχε κάτι πρακτικό όντως που μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Απλά καταλάβαινες λίγο παραπάνω πώς είναι ένα μυς σε μικροσκόπιο, ας πούμε. Και εντάξει, είναι cool γνώση. Το τρίτο, είμαι full, δεν μου άρεσε καθόλου. Ήταν προπονητική, λεγόταν. Ήταν γεμάτο με κάτι έρευνες παλιές, κακογραμμένο. Κακό θα το λέω αυτό βέβαια, γιατί το έχει γράψει καθηγητής που θα μου κάνει μάθημα, αλλά δεν πειράζει. Πάντα έτσι ήταν τα βιβλία και στην ΑΣΟΕ από καθηγητές. Καλά κάνουν, δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία. Αλλά είχε παλιές έρευνες, πολλά πράγματα που έλεγε ήταν πολύ σχετικά με αθλήματα. Αλλά θυμάμαι σε ένα σημείο έλεγε ότι όσο πιο προχωρημένος είναι ένας αθλητής, τόσο πιο πολύ προπόνηση πρέπει να κάνει ποσότητα, όχι ένταση. Και εγώ διαφωνώ σε αυτό, άμα το μεταφράσει στα βάρη. Αλλά και στην κανονική προπόνηση. Πιστεύω ότι αν είσαι πολύ προχωρημένος, διαχειρίζεσαι πιο μεγάλη ένταση και χρειάζεσαι παραπάνω λιγότερη ποσότητα για να μπορείς να αναρρώνεις. Και αν είσαι πολύ σε κάποιο άθλημα, μπορεί να χρειάζεσαι πιο πολύ ποσότητα σε κάποια λεπτομέρεια, όχι σε γενική ποσότητα. Δεν σας λέω κάτι άλλο γιατί μιλάω ήδη αρκετή ώρα. Θα σας πω ότι ήταν δύσκολο για μένα να διαβάσω, καθώς πέρα από ότι δεν έχασα προπόνηση, δεν έχασα γεύμα σε όλη τη διαδικασία. Δούλευα και είχα και το σπίτι που μένω μόνος μου να το συντηρήσω. Οπότε έχανα αρκετό χρόνο από την ημέρα μου και δεν έκανα content. Οπότε συγγνώμη που έλειπα. Και πάμε σπίτι να φάμε το δεύτερο γεύμα, το πρώτο γεύμα και σιγά σιγά να πάμε γυμναστήριο. Γιατί δεν φαίνεται στο βίντεο πόσο ψηλά είναι ρε φίλε. Το πάντα παπούθιο. Τα κατάφερα, τώρα μπαίνω στο αμάξι. Έχω έρθει με αμάξι, είμαι γενναίος. Πιστεύω θα βρω πάρκινγκ. Αλλά άμα δεν βρω δεν πειράζει. Επίσης έχω κάποια πράγματα που πήρα από τη δουλειά, γιατί έχω αλλάξει πόστο στη δουλειά και τώρα έχω πιο σταθερό ωράριο. Αυτό με επιτρέπει να είμαι και πιο σωστός σε πολλά πράγματα, από τα check-in στον ύπνο, σε όλα. Και, αλλά τα έχω αφήσει στο αμάξι, τα πήρα χθες και δεν έχω και χώρο στο σπίτι και κάτι πρέπει να κάνω, κάπου πρέπει να τα βάλω, η αλήθεια είναι. Εδώ έχω το στρώμα που έχω κοιμηθεί σε πολύ ακραία σημεία μαζί του, από hotspot μεταναστών μέχρι σε βουνό, ξέρω εγώ. Και εδώ μπροστά έχω ένα ψυγιάκι, θα σας το δείξω τώρα. Εδώ έχω ένα ψυγιάκι που έβαζα τα meals μου όταν έτρωγα ή πήγαινα κάπου για δουλειά που δεν θα είχα πρόσβαση σε ψυγείο.
και έχω κάποιες παγωκίστες. Έχω σκεφτεί τα παγωκίστες. Μόλις είδα έναν κύριο να κρατάει ένα παιδάκι σαν με κάτι λουριά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς ήταν. Σαν το τι λίγαν αυτά τα λουριά. Και το κράταγε σαν σακούλα και από το άλλο χέρι είχε μια σακούλα. Και πήγε προς τον κάτω, προφανώς για να πετάξει τη σακούλα γιατί είχε σκουπίδια. Και λέω, πλάκα θα έχει να πετάξει το παιδί. Επίσης νομίζω δεν θα βρω εύκολα πάρκινγκ και κακώς πήρα το αμάξι, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Θα το παλέψουμε λίγο και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, όπως πάντα. Εδώ έχω το πρώτο γεύμα. Είναι πρακτικό γιατί φτιάχνω ένα μεγάλο μείγμα και το χύνω σε αυτές τις φόρμες και έχω 10 κικάκια, ξέρω εγώ. Τρώω συνήθως κάθε μέρα 2. Εδώ είναι τα συστατικά. Αυτό, για να σας δείξω λίγο πως είναι και μέσα. Δεύτερο γεύμα και το γεύμα που θα γεμίσει την προπόνησή μας για το pool A. Καρότο, μοσχάρι, ρύζι, σοκολάτα, μπανάνα. Είναι στο φορμάκι που έφαγα το γεύμα 1 για να γλιτώσουμε ένα πλήσιμο πιάτου. Βλέπετε εδώ τους ατμούς, γιατί είναι έτσι. Τρώμε και πάμε γυμναστήριο. Εδώ είμαι, πίνω το pre-workout καφέ μου. Εδώ έχω το intra-workout και εδώ έχω το post-workout meal. Ακούω λίγο έτσι μουσική που είναι και χαλαρή, αλλά και σε βάζει σε mood για να τα δώσεις όλα. Και θα γράψω τώρα εδώ λίγο τι ασκήσεις έχω να κάνω σήμερα, πόσα set κτλ. Για να το κάνω και λίγο να το σκεφτώ πώς θα πάει η προπόνηση. Με βοηθάει να πάει καλύτερα. Ένας από τους λόγους που μάλλον πέρασα τεφά, θα έχει πλάκα να μην πέρασα, αλλά έγραψα πολύ καλά, οπότε δεν πιστεύω, είναι για να ξεκινήσω να κάνω coaching. Προφανώς, όπως είπα και στο πρώτο βίντεο, δεν είναι ότι μου λείπει αυτοπεποίθηση ότι δεν έχω τις γνώσεις και περίμενα να πάω τεφά για να πάρω τις γνώσεις. Εξάλλου κάνω ήδη σε κάποια άτομα, απλά θα ξεκινήσω να προσπαθήσω να μαζέψω πιο πολλά άτομα. Μάλιστα πρόσφατα ξεκίνησε και μια κοπέλα. Εγώ, γεια σου εγώ αν βλέπεις το βίντεο. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Τι ήθελα να πω. Ναι, ήθελα κάπως, επειδή πλέον όλοι κάνουν coaching, εγώ που είμαι και λίγο στη φάση, ακολουθώ 10.000 άτομα που είναι fitness άτομα και όλοι λένε online coaching και μου φαίνεται λίγο cringe πλέον. Οπότε ήθελα να έχω κάτι ακόμα έξτρα σε σχέση με αυτούς που είναι ας πούμε το πτυχίο που εν μέρη μπορεί κάποια πράγματα να σε βοηθήσει, όπως είπα και πριν. Βέβαια πλέον δεν μπορώ να το κρύψω ότι η πληροφορία υπάρχει παντού έξω και δεν είναι αρκεί να επιλέξεις κάποιον ειδικό σε οποιοδήποτε τομέα, μόνο και μόνο επειδή έχει πτυχίο. Ακόμα και στην ιατρική ας πούμε, δεν μου αρκεί ποιο πτυχίο έχει ή αν το πτυχίο του είναι από την Ελλάδα. Νομίζω όλοι οι γυμναστηριακοί έχουμε πάει σε γιατρό. Μας έχει συμβουλέψει να σταματήσουμε το γυμναστήριο ή κατηγόρησε την πρωτεΐνη γιατί δεν βλέπουμε καλά. Εμένα μου έχουν συμβουλέψει να σταματήσω το γυμναστήριο επειδή είχα μια ενόχληση στη μέση. Πράγμα που αν το έκανα, που δεν το έκανα, πιστεύω ότι θα χειροτέρευε. Μπορεί και να είχε δίκιο και να γινόμουν καλά. Αλλά θα ήμουν αγύμναστος, οπότε δεν ξέρω αν θα ήμουν όντως καλά. Αυτό ήθελα να πω. Εδώ χαλαρά τώρα, να γράψουμε τα νούμερά μας και πόσα κιλά ζυγίζουμε σήμερα και πάμε για pool α στο AFC. Είναι καινούριο pool, δεν το έχετε δει ποτέ, αλλά βασικά έχετε δει όλες τις ασκήσεις, αλλά με διαφορετική σειρά. Επίσης, κανονικά αυτό το pool ήταν στο Peak Fitness, αλλά τώρα θα γίνει στο AFC επειδή το Peak Fitness μετακομίζει και με έχει ανασατώσει λίγο. Έχει κλείσει. Αλλά ναι. Let's go. Right before I blow up the spot, I had to get back to the basics. What if my talent is wasted? It's sick, but I'm lacking a placement. Thoughts as I rap in the basement, but my come up is legend, it's greatness. I don't care now, it's pedal to the metal. I can never quit now, I will never settle. Puppet to the game, I'm pulling strings like Geppetto. We in the same game, on a different level, I pass. Gotta keep grinding till I'm laid up in the casket. No fake round, when you feeling too classy. Yeah, y'all feeling too plastic. They say my style crazy, but then it's straight jacket. Wow. Why you still testing my patience? Trying to turn me into something I ain't trying to be. All the hate is a heavy rotation. You gon' lose yourself, quit testing me. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind. Cause I'm looking like Wesley, test me. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind. Καθόλου εσύ. 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 Καθόλ
πλάνα, αφού μου είπες. Σήμερα. Όταν τελειώσει, πιάσουμε ένα μπατ. Μπορείς να μου πεις αν είμαι στο πλάνο. Ναι, θα βγούμε και πάνω στο πλάνο. Όχι, φαίνεται την πλάτη μου, ξέρω. Όχι, την πλάτη φαίνεται και τα βάνια. Δεν φαίνεται. Τι φαίνεται. Η πλάτη και τα βάνια. Ωραία, δεν πειράζει. Κομπλέ. Τι μου πες μετά. Ένα μπατ. Είναι μεγαλό. Δεν σε γινώ. Τώρα εδώ κλασικά, στο πιο ωραίο τραπέζι, θα φάμε το post-workout meal. Επόμενα δύο γεύματα είναι αυτά τα noodles που μου έστειλε η γιαγιά μου το χωριό. Ξέρω ότι μοιάζουν σαν χυλοπίτες. Θα μπορούσαν να είναι και χυλοπίτες, αλλά είναι noodles. Noodles. Το έχω πει τόσες φορές που μου πείτε λάθος με οποιονδήποτε τρόπο. Δυστυχώς, θα φάω δύο φορές αυτό το ίδιο γεύμα και έχει μόνο 35 πρωτεΐνη, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Εδώ είναι η πρωτεΐνη, το υδατάθρακες εδώ τα λιπαρά. Και αυτό επειδή έβαλα λίγο παραπάνω πρωτεΐνη σε αυτό το γεύμα κατά λάθος, οπότε θα μειωθεί από εδώ. Δεν πειράζει. Δεν έγινε κάτι. Τρώμε λίγο παραδοσιακά noodles. Τα οποία έγιναν κίτρινα επειδή έβαλα κουρκουμά. Πρώτη φορά βάζω κουρκουμά. Γενικά αγοράζω κουρκουμά και βάζω μια φορά στο ρύζι τη βδομάδα και μετά θυμάμαι ότι δεν μου αρέσει πολύ η γεύση και σταματάω και μετά ξαναβάζω. Δεν ξέρω πώς την πατάω συνέχεια. Αλλά τώρα έβαλα για να είναι πιο τηλεοπτικά. Αλλά δεν βγήκαν όπως τα φαντάστηκα. Αλλά είναι πολύ νόστιμα. Και είναι και αρκετά healthy. Άρα τρώω δύο τέτοια. Μετά θα έχω κίτρινα δόντια. Δεν πειράζει. Ένα πράγμα που δεν σας είπα είναι ότι δουλεύω σε διαφορετικό πόστο. Δηλαδή σχολάω 5 ώρα και είμαι σπίτι μου. Που είναι υπέροχο. Και εδώ έχω τα γεύματα για αύριο. Και ακούω ένα audiobook, αλλά θα σας πω περισσότερα γι' αυτό στο επόμενο επεισόδιο. Πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο. Αλλά έχω ένα θέμα, ρε φίλε, στο μπάνιο. Για κάποιο λόγο το πιστόλι δεν βγάζει στο νερό. Κάτι έχει πάθει, δεν έχει πίεση, δεν έχει καθόλου σχεδόν ζεστό νερό. Και ξεβίδωσα το πιστόλι και δεν έφταιγε το πιστόλι, έφταιγε η ροή του νερού. Αλλά σε όλο το υπόλοιπο σπίτι έχω ζεστό νερό, εκτός από το μπάνιο. Θα προσπαθήσω να δω τι παίζει, αλλιώς θα πάρω τηλέφωνο τον ιδιοκτήτη. Δεν ξέρω αν έχω δικαίωμα να το πληρώσει αυτός. Αυτό εδώ είναι 800 γραμμάρια ρύζι. Παίζει να είναι το μέγιστο που μπορεί να πάρει η ριζιέρα μου. Όπως φαίνεται και δεν χύθηκε κάτι. Και έχω τα υπόλοιπα που θα πρέπει να μπει ρύζι και κάποια άλλα πράγματα. Αλλά θα τα δείτε αύριο. Έχω βγει εδώ στο κήπο μου με το τσάι μου. Τώρα ξέρω ότι μερικοί θα πείτε ότι είμαι στο δρόμο. Αλλά ουσιαστικά αυτός εδώ ο δρόμος. Και τα πάνω 10 στενά είναι δικά μου, γιατί ανήκουν στο δικό μου γκάγκ. Οπότε είναι σαν αυλή ουσιαστικά εδώ πέρα, γιατί μου ανήκουν όλοι. Γεια σου Αμπτούλ. Αυτός εδώ ο φούρνος είναι full top. Μας δίνει full, πληρώνει τα τριπλά σε σχέση με άλλους φούρνους για προστασία. Επειδή έχει πολύ κόσμο. Εδώ κάτω έχει έναν αποτυχημένο σκλαβενίτη. Τον έβαλα στην αυλή για να είναι κοντά στο σπίτι. Δεν μπορώ να παίρνω ό,τι θέλω γρήγορα. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Είναι μια σκηνή δολοφονημένου ανθρώπου. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Τώρα θα γυρίσω σπίτι και θα ξαπλώσω. Θέλω να κάτσω εδώ πέρα σε ένα μηχανάκι που βρίσκεται στην αυλή μου. Λιώνει το βίντεο.
κάντε like, εγγραφή και τα λέμε στα επόμενα.